αγώνας σας είναι ένας αγώνας που δεν αφορά μόνο εσάς, αλλά όλους τους εργαζόμενους. Αυτό που πάει να γίνει στην τράπεζα, στην τράπεζα Πειραιός, είναι η αρχή για το ξύλωμα δικαιωμάτων σε όλο το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό είμαστε μαζί σας. Είμαστε μαζί σας γιατί ο αγώνας σας μας αφορά. Μας αφορά όλους. Και κανείς να μην σκέφτεται ότι η δική του ώρα δεν έχει έρθει ακόμα. Όλων των εργαζομένων η ώρα θα έρθει αν περάσει αυτή η πρόκληση σήμερα από την Τράπεζα Πειραιός. Είμαστε σήμερα εδώ, αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, με την κοινωνική ομάδα, ο Γιώργος ο Ψυχογιός, ο Θεόδωρος Ξανθόπουλος, ο Αυλονίδης, ο Λευτέρης Αβραμάκης και άλλοι, γιατί θέλουμε να δηλώσουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι και στη Βουλή και στο πεζοδρόμιο ο αγώνας θα είναι αμήλικτος, θα είναι ισχυρός, θα αντιπαρατεθούμε σε όσα θέλει η εργοδοσία. Χέρι-χέρι με την κυβέρνηση σήμερα θα προχωρήσει. Και δεν θα περάσουν, το τονίζουμε, δεν θα περάσουν. Έχουμε και ένα πρώτο παράδειγμα. Η απεργία στην Τράπεζα Πειραιός. 20 και 30% συμμετοχή μαθαίνω ότι έχει, όταν μέχρι τώρα είχαν 2 και 3% συμμετοχή. Σπάει η τρομοκρατία η εργοδοτική. Σπάει γιατί οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν πως διακυβεύονται μεγάλα συμφέροντά τους. Διακυβεύεται η ζωή τους. Για πολλούς ανθρώπους σήμερα υπάρχει μια κατάσταση ζώπου. Τα εργασιακά δικαιώματα ξυλώνονται. Οι ασφαλιστικές εισφορές ποδοπατούνται και έχουμε έρχεται το ασφαλιστικό νομοσχέδιο με τις επικουρικές συντάξεις. Και ακόμα, άνθρωποι που έχουν δανειστεί για το πρώτο του σπίτι κινδυνεύουν να χάσουν το πρώτο του σπίτι. Την ίδια στιγμή που χάνει ο απλός εργαζόμενος και ο απλός δανειολήπτης και πολίτης, οι τράπεζες που έχουν χρηματοδοτηθεί με 50 δισεκατομμύρια από τον υδρότα του ελληνικού λαού, οι τράπεζες προχωράνε και κάνουν την δική τους πολιτική. Τα Golden Boys δεν τα χρειάζει κανένα στις τράπεζες. Των 5, 7 και 10 χιλιάδων ευρώ το μήνα. Τους φτωχούς εργαζόμενους είχαν να χτυπήσουν. Τους φτωχούς ενοικιαζόμενους και άλλους εργαζόμενους. Αυτή την ανηθικότητα δεν μπορεί να την αποδεχτούμε. Πρέπει να ορθώσουμε τον αθλημά μας. Όλοι, όχι μόνο οι τραπεζοί υπάλληλοι. Όλοι οι εργαζόμενοι. Μας αφορά όλους. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας.